Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε τη λειτουργία της ανακατεύθυνσης και θα σας δείξουμε πώς δουλεύει στο Joomla. Με την εφαρμογή της ανακατεύθυνσης έχουμε τη δυνατότητα όταν πληκτρολογούμε μια διεύθυνση της ιστοσελίδας μας να μας μεταφέρει σε μια άλλη της επιλογής μας. Αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για τις μηχανές αναζήτησης. Για παράδειγμα, έχουμε μεταφέρει ένα άρθρο της ιστοσελίδας μας και έχει αλλάξει το URL. Οι μηχανές αναζήτησης δεν μπορούν να το γνωρίζουν αυτό ότι έχει αλλάξει και στα αποτελέσματα θα εμφανίσει το παλιό URL το οποίο δεν δουλεύει. Εδώ με την εφαρμογή αυτή δημιουργούμε μια ανακατεύθυνση της παλιάς διεύθυνσης στη καινούρια και πλέον δεν εμφανίζεται το error 404 αλλά η καινούρια διεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα πάμε εφαρμογές, ανακατεύθυνση. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε το πρόσθετο της ανακατεύθυνσης, οπότε χρειάζεται να πάμε επεκτάσεις, διαχείριση προσθέτων και από εδώ πέρα ενεργοποιούμε το πρόσθετο. Πάμε πίσω στην εφαρμογή. Πατάμε νέο. Εδώ πέρα χρειάζεται να βάλουμε το URL προέλευσης και URL προορισμού. Η κατάσταση η οποία μπορεί να είναι είτε ενεργοποιημένη, απενεργοποιημένη και άλλα. Αν θέλουμε να βάλουμε κάποια σχόλια και κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Ως URL προέλευσης θα χρησιμοποιήσουμε ένα άρθρο μοτοσυκλέτες και ως URL προορισμού ένα άρθρο με λεωφορεία. Και πατάμε αποθήκευση. Βλέπουμε ότι είναι έτοιμο. Αν πάμε στο site και κάνουμε ανανέωση και πατήσουμε εδώ πέρα, βλέπουμε ότι η ανακατεύθυνση λειτουργεί. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.